Λοιπόν, θέλω να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι πολύ σοβαρό. Και το λέω ότι είναι πολύ σοβαρό διότι η Παξί δεν μπορεί να είναι ένα νησί αποκομμένο από την Κέρκυρα και από την Ήπειρο. Βέβαια. Να μην έχουν συγκοινωνία. Δεν επιτρέπεται το 2024 να μην έχουν συγκοινωνία. Και να περιμένουν οι άνθρωποι μία-δύο φορές την εβδομάδα να έρθει το φεριμπότ, να πας πρώτα. Ταλαιπωρία. Πρόκειται, ταλαιπωρία. Δεν έχει προηγούμενο η ταλαιπωρία που περνάνε οι Παξινοί. Θέλω να ακούσουμε λίγο τον Δήμαρχο. Τι μας είπε. Βέβαια, τον κύριο Βλαχόπουλο, ο οποίος θα πάει και στο Υπουργείο να σου πω αυτήν την εβδομάδα, έτσι ώστε να δει τι θα γίνει με το θέμα αυτό. Πάμε να τον δούμε. Είναι τις τελευταίες μέρες αντιμετωπίζουμε ένα θέμα που δεν έχουμε αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε δηλαδή για την διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ Παξών και Κέρκυρας, τουλάχιστον για τις τελευταίες 10 μέρες. Και το χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε και κάποια πληροφόρηση για το πότε θα επανεκκινήσουν τα δρομολόγια ή αν θα επανεκκινήσουν. Αυτό για ποιο λόγο έγινε, Δήμαρχε? Κοιτάξτε, από πλευράς της ιδιοκτήτριας εταιρείας δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Mm-hmm. Υπάρχει ως φήμη στο νησί ότι υπήρξε μια βλάβη στο σκάφος η οποία πρόκειται να αποκατασταθεί και να ξαναμπεί στην γραμμή τις επόμενες μέρες. Όμως δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση. Εγώ είχα μια επικοινωνία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο. Δεν μπορούσαν ούτε από εκεί να μου επιβεβαιώσουν για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Οπότε περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα από την εταιρεία και σε κάθε περίπτωση έχω και προγραμματισμένο ραντεβού με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κύριο Παπά, τον Υφυπουργό, συγγνώμη, που είχε επισκεφθεί το νησί στη διάρκεια του καλοκαιριού, για να συζητήσουμε και το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Τον ακούσαμε τον κύριο Βλαχόπουλο. Κοίταξε, είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθεί και ο Περιφερειάρχης. Ακριβώς. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει.